Να ξεκινήσουμε τα πολιτικά, τα βαριά. Εσύ μπήκες. Από ό,τι θέλω. Έκανες μια μεγάλη βουτιά στα πολιτικά και από τις πρώτες μέρες, από τους πρώτους μήνες έτσι, έπεσε πάνω σε αυτή την τραγωδία, την οποία πρέπει να διαχειριστείς από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μας έχει κάνει εντύπωση, μάλλον να ξεκινήσουμε από τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι, από αυτή που έδωσε στο Σταύρο Θεοδωράκη. Μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση που βγάλατε. Μιλάς για κρεσέντο κινησμού. Και ξέρουμε ότι ό,τι και να πει ο Πρωθυπουργός, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα το κατηγορήσει. Αλλά είναι βαριές αυτές οι κουβέντες. Πρόσεξε, δεν είχε να κάνει με κατηγορία, επειδή είμαστε αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση απευθύνεται επιθετικά στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση το ίδιο κάνει στην αντιπολίτευση και μπαίνουμε σε αυτή την κοκορομαχία. Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι όσοι είδανε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, και αν δεν την είδανε, μπορούν να μπουν και να τη δουν. Είμαι και 500 χρόνια δημοσιογράφος, δηλαδή με τις τηλεοράσεις και με το πώς είναι κάποιος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Έχω και άλλου είδους ματιά. Μπορώ να δω λίγο και πίσω από τις κάμερες, πίσω από το τελικό προϊόν, όπως μπορείτε κι εσείς. Αυτή η συνέντευξη λοιπόν του Πρωθυπουργού ήταν κάτι που από την πρώτη στιγμή εμένα με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα. Γιατί οι πρώτες ερωτήσεις ήταν αυτές που περίμενε ο κόσμος, είχε βγάλει και το τρέιλερ ο κύριος Θεοδωράκης, ότι θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός σε ερωτήσεις επιζώντων του δυστυχήματος αυτού, παιδιών δηλαδή που ήταν στο τρένο και βγήκανε. Και στην πρώτη ερώτηση κιόλας για την κοπελιά, την Ευδοκία, αν θυμάμαι καλά, έχω ξεχάσει, με συγχωρεί το όνομά της, για το αν, επειδή φοβάται αν θα πρέπει να φύγει από τη χώρα και τι τη συμβουλεύει ο Πρωθυπουργός, είδαμε τον Πρωθυπουργό να απαντάει γελώντας και να τη ζητάει να βάλει πλάτη. Αυτό τι είναι? Κατά την άποψή μου δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με το συνέστημα, δεν μπορεί να αντιληφθεί ο Πρωθυπουργός το συνέστημα όχι μόνο των ανθρώπων που ήταν στο τρένο, αλλά και της υπόλοιπης κοινωνίας που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλη αυτή την τραγωδία να εκτελέσει μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορείς να ζητάς από παιδιά που ήταν στο τρένο να βάλουν πλάτη. Δεν μπορείς. Μπορείς μόνο να του ζητήσεις συγγνώμη που μέχρι και 15 μέρες πριν από το δυστύχημα ο αρμόδιος υπουργός έβγαινε στη Βουλή και έλεγε ότι είναι ντροπή να θέτουμε θέματα ασφάλειας των επιβατών στα τρένα. Είτε απευθυνόταν είτε μιλούσε για το Μουτζούρι, γιατί το ακούσαμε και αυτό, είτε μιλούσε για οτιδήποτε άλλο. Αλλά και όταν ο Μητσοτάκης βγήκε στη Βουλή τις πρώτες μέρες και ζήτησε συγγνώμη, πάλι το κατηγορήσατε εσείς. Μα ήταν μια συγγνώμη η οποία δεν ήταν ειλικρινής. Σαν πολίτης. Εσείς, οι πολίτες, παρακολουθείτε εσείς. Νιώσατε ότι υπήρξε μια συγγνώμη ειλικρινής για κάτι το οποίο ήταν. Με το μάτι, ούτε ο κύριος Τσίπρας ήταν ειλικρινής έτσι όπως είχε βγει τις μέρες που βγήκε. Δεν θέλω να κάνω αντιστοιχεία. Κυρία Βουλγάρη, προσέξτε. Και εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Και δεν θέλω να μπω στο θέμα αυτό των ευθυνών, ποιος θέλει, ποιος δεν φταίει. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ αναλυτικές κουβέντες, ίσως και σε πιο πρώιμο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε κανονικά, και ότι ο κόσμος έχει βγάλει και συμπεράσματα. Θα μείνω όμως στο γεγονός ότι δεν μπορείς ως κυβέρνηση επί 4 ολόκληρα χρόνια να μην κάνεις αυτά που πρέπει, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτή την τραγωδία. Δεν ήταν κάτι που οφείλεται σε καιρικά φαινόμενα. Οφείλετε στην κακιά. Εδώ μιλάμε για μετοπική σύγκρουση. Μιλήσατε...